Λείπει για άλλη μια φορά ο Δήμαρχος. Δεν ξέρω αν προβλέπονται διαδικασίες αντικατάστασης. Αλλά εντάξει, προεκλογικό αγώνα κάνουμε όλοι, αλλά τα προβλήματα στην πόλη απαιτούν και λύσεις. Και θα ήθελα να ξεκινήσω με το θέμα της γειτονιάς στο Μαρκόνι. Να θυμίσω ότι ο Δήμαρχος το 2012 έχει δηλώσει σε μέσο ενημέρωσης ότι μέσα σε ένα χρόνο θα υπάρχει αποχέτευση του Μαρκόνι. Είναι δείγμα αξιοπιστίας αυτής της Δημοτικής Αρχής το ότι είμαστε στο 2019 και όχι μόνο αποχέτευση δεν υπάρχει στο Μαρκόνι, αλλά υπάρχει και εγκατάλειψη πλήρης όλων των λειτουργιών. Η πλατεία που λέγεται Χαράς δεν έχει αποψηλωθεί και κινδυνεύει από τις τσουκνίδες. Η παιδική χαρά της γειτονιάς αυτής είναι σε άθλια κατάσταση. Δεν υπάρχει σήμανση. Και δρόμοι οι οποίοι είναι μονής κυκλοφορίας γίνονται λεωφόροι 3 μέτρων. Λοιπόν, υπάρχει ανάγκη οι υπηρεσίες, η Διεύθυνση Ηλεκτροφωτισμού, η υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για να συνεργάζεται με την τροχέα για τη σήμανση, ο Πανδά, το πράσινο, να πάνε σε αυτούς τους τελευταίους μοϊκανούς αυτής της γειτονιάς και να τους στηρίξουν. Γιατί γύρω-γύρω από αυτή τη γειτονιά αναπτύσσεται η περίφημη εγκληματικότητα, το κάθε είδους παραεμπόριο, σωματεμπορία κλπ. Κλπ. Τουλάχιστον οι υπηρεσίες του Δήμου ας κάνουν τη δουλειά τους που θέλουν, έστω με προτεραιότητα, σε αυτή τη γειτονιά των λίγων. Δεύτερο θέμα. Υπάρχει η ανάγκη ορισμένα επικίνδυνα προβλήματα που εντοπίζουμε να αντιμετωπίζονται έγκαιρα. Επικινδυνότητα στην οδό Κανδάνου Σαμπελόκηπους. Εδώ και 7 μήνες έχει υποχωρήσει το οδόστρωμα σε 6 σημεία. Έχει μπαλωθεί με πλάκες. Έχουν μπει και οι περιφράξεις. Εδώ και 7 μήνες. Με την κάθε νεροποντή επανέρχεται το πρόβλημα, μετατρέπεται σε χύμαρος ο δρόμος και μιλάμε για τον Ερυθρό. Δεν μιλάμε τώρα για το Μαρκόνι. Έτσι, μιλάμε για το κέντρο του κέντρου της Αθήνας. Και για ένα δρόμο που συνεχίζει εδώ και 7 μήνες να είναι σε κατάσταση βομβαρδισμένη. Λοιπόν, είχε έρθει 14 Φλεβάρι επίγον θέμα από τις υπηρεσίες για επισκευή ενίσχυση του αγωγού. Απεσύρθη και περιμένουν στο ακουστικό τους οι κάτοικοι και κάνουν το σταυρό τους, μην έχουμε καμιά νεροποντή ακόμα. Θεωρούμε ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί επίσης αυτό το πρόβλημα. Αναφέρθηκε και ο κύριος Αξελός για το θέμα των ρακοσυλλεκτών. Επειδή η περίοδος είναι και προεκλογική, μπορεί κάποιος να πει τώρα το θυμηθήκατε. Εγώ να θυμίσω ότι το αίτημα και του Συλλόγου Ρακοσυλλεκτών Η Πρόοδος και του Συλλόγου Ερμής είχε οδηγήσει σε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για διαμόρφωση χώρου σε δημοτικό οικόπεδο, το οποίο είχαμε δώσει και μετά το πήρατε πίσω με διαδικασία ελέγχου και πιστοποίησης σε συνεργασία με τα σωματεία, με κάρτες δημότη και κατοίκου οι οποίοι είχαν προτεραιότητα στο να έχουν πάγκο. Όλα αυτά τα έχουμε αποφασίσει. Τα βάλαμε στο ψυγείο. Υπάρχει μια άθλια κατάσταση στην Αγία Σάνης. Δεν είναι μόνο τα οργανωμένα σωματεία, τα μέλη τους που πληρώνουν. Είναι ο κάθε πικραμένος κυριολεκτικά και δεν ασχολείται κανείς. Και υπάρχει αυτή η εικόνα σε μια περιοχή η οποία κυριολεκτικά γίνεται χαβούζα της Αθήνας. Γιατί όλα εκεί πάνε και έχουν και δίκιο οι κάτοικοι να χαρακτηρίζουν έτσι την περιοχή τους και να αντιδρούν όπως αντιδρούν. Και τέλος, επειδή πραγματικά έχουμε πολλά θέματα και τα σχολεία τα οποία το βάλατε 16 και τα σχολεία στα οποία εντάξατε όλα τα σχολεία, ενώ είπαμε θα συζητήσουμε για την Κράβα
και υπάρχει μια ατέλειωτη λίστα εγκατάλειψης και προβλημάτων στα σχολεία. Παρόλα αυτά, να τελειώσω με το ψήφισμα που για άλλη μια φορά βάζει ο Σύλλογος των Αμπελοκήπων, των άλλων Αμπελοκήπων, για τις ενέργειες που πρέπει να κάνει ο Δήμος για να μπορέσει να εκτελεστεί απαλωτρίωση στο περίφημο πάρκο, το οποίο είναι ιδιοκτησία της ΔΕΗ.